θέλουμε να εκφράσουμε σήμερα και να μεταφέρουμε το θυμό και την αγανάκτηση των εκπαιδευτικών αλλά και των γονιών για την παντελή έλλειψη μέτρων στις σχολικές μονάδες. Απαιτούμε και παλεύουμε για σχολεία ανοιχτά, ασφαλή και όχι εστίες υπερμετάδοσης του κορονοϊού. Εδώ και τώρα η κυβέρνηση πρέπει να πάρει ουσιαστικά μέτρα ε, προστασία τη υγεία και των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών μα, των μαθητών μα. Δεν περιμένουμε λύσει από αυτέ τι απαράδεκτε πολιτικέ η φωνή μας για τα δίκαια αιτήματα, για τα αναγκαία μέτρα προστασίας, πρέπει να δώσουμε τη μάχη το επόμενο διάστημα για τη μόρφωση των παιδιών, τη μόρφωση των μαθητών. Δυναμώνουμε την οργάνωση και τον αγώνα ώστε να ακουστεί η φωνή μας για τα δίκαια αιτήματά μας. Καλούμε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία να συνεδριάσουν και να πάρουν αποφάσεις. Να συνταχθούν στον αγώνα μας για κάλυψη τώρα όλων των γενών, για αρέωση των τμήματων, για δωρεάν τεστ από τον ΕΟΔΙ στα σχολεία σε εκπαιδευτικού και μαθητές. Καλούμε γονεί, μαθητέ σε συμμαχία με του εκπαιδευτικού για να διεκδικήσουμε ανοιχτά ασφαλή σχολεία. Καλούμε τα εργατικά σωματεία, μαζικού φορεί να συνταχθούν μαζί μα, αφού τα αιτήματά μα αφορούν στο σύνολό του όλο το λαό. Καλούμε δόη και όλμε να βγουν από τη χειμερή ανάρκη του, να αναλάβουν επιτέλου τι ευθύνε του, όσο οφείλουν στου εκπαιδευτικού, να πάρουν πρωτοβουλίες σε αγωνιστική κατεύθυνση και να στηρίξουν τον αγώνα των πρωτοβάθμων σωματείων για την υγιεινή και ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Τι επόμενε μέρε, τα σωματεία μα θα προχωρήσουμε σε μια σειρά πρωτοβουλίε για την ενημέρωση του λόγου σε σχέση με την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία. Με παρεμβάσει μα προ πάσα κατεύθυνση στο Υπουργείο Υγεία, στο Υπουργείο Παιδεία, Υγειονομικέ Περιφέρειε, Διευθύνσει, Δήμου, παντού με σκοπό την ικανοποίηση των ετοιμάτων μα. Λέμε, ο λαό θα σώσει το λαό. Προχωράμε σε αγωνιστικέ δράσει αύριο Τρίτη, 11 Πρώτου, στι 5.30, πραγματοποιούμε συγκέντρωση διαμαρτυρία μαζί με συλλόγου, ενώσει γονέων και του μαθητέ στο Υπουργείο Υγεία με απέτηση να συναντηθούμε με την πολιτική ηγεσία. Δεύτερον, νέα κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγεία την 5η 13 Πρώτου στι 5 μαζί με τα εργατικά συνδικάτα τη Αντική με την ΕΟΓΝΕ την Ποεδίν. Κλιμακώνουμε τον αγώνα μα και τις διεκδικήσεις μας δυναμικά με νέα πανεκπαιδευτική κινητοποίηση τις επόμενες ημέρε.